και από μένα. Είμαι η Φωτεινή Μπαμπανάρα, επικεφαλής επικοινωνίας του Ομίλου Νοβάρτης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι πάλι στη διοργάνωση αυτή. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους ομιλητές, τις ενώσεις που συμμετέχουν στη διοργάνωση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Για την εταιρεία μας, η έννοια της εταιρικής υπευθυνότητας έχει να κάνει με μια βαθύτερη κουλτούρα επιστροφής αξίας στην κοινωνία. Δεν έχει να κάνει μόνο με φιλανθρωπίες και χορηγίες, αλλά είναι απολύτως ενσωματωμένη σε ολόκληρη την επιχειρηματική μας λειτουργία και εστιάζει σε δύο βασικούς πυλώνες που συνάδουν με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, τη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα. Πάμε να δούμε τι κάναμε συγκεκριμένα στον πρώτο πυλώνα την προηγούμενη χρονιά. Η Novartis είναι η πρώτη εταιρεία σε αριθμό κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Διεξάγουμε 78 κλινικές μελέτες, τις οποίες συμπολίτες μας με προβλήματα υγείας σε σημαντικές, χρόνιες και επίπονες ασθένειες έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τη ζωή τους και να έχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής με μηδενικό κόστος. Έτσι λοιπόν, πέρυσι διεξάγαμε 79 κλινικές μελέτες, στις οποίες ήταν ωφελούμενοι 2.200 συμπολίτες μας. Ταυτόχρονα, υποστηρίξαμε 5 προγράμματα ασθενών, πάλι για σοβαρές ασθένειες, όπως ογκολογικά νοσήματα, οφθαλμολογικά και σκλήρυνση κατά πλάκας, στα οποία ήταν ωφελούμενοι περίπου 1.500 ασθενείς. Ταυτόχρονα, διατηρούμε μια σταθερή σχέση συνεργασίας και επικοινωνίας με τις ενώσεις ασθενών στην Ελλάδα και υποστηρίζουμε στη σταθερή βάση 18 με 20 ενώσεις κάθε χρόνο. Η πρόληψη έχει ιδιαίτερο ρόλο στα προγράμματά μας. Κάθε χρόνο διεξάγουμε μεγάλες εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Φέτος εστιάζουμε τις προσπάθειές μας σε νόσους όπως η μικρανία, η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, δερματολογικά και ρευματολογικά νοσήματα, καθώς και το μελάνωμα. Τα 3 προηγούμενα χρόνια εφαρμόσαμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα δωρεάν εξετάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. 24.000 δωρεάν εξετάσεις σε 18 πόλεις με ωφελούμενους πάνω από 6.000 συμπολίτες μας. Καταρχήν, αυτό ήταν ένα πρόγραμμα που αρχικά σχεδιάστηκε για τους ανασφάλιστους και στη συνέχεια πήρε τη μορφή μιας ευρύτερης καμπάνιας πρόληψης για μια σειρά σημαντικών ασθενειών. Επειδή θέλαμε να είμαστε σίγουροι για την αξία που προσφέρουμε μέσα από αυτές τις δράσεις, πραγματοποιήσαμε μια σειρά μελετών social return on investment για να δούμε ακριβώς το κοινωνικό μας αποτύπωμα. Και μέσα από αυτές τις έρευνες είδαμε ότι για κάθε ευρώ που επενδύαμε σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δημιουργούσαμε 2 ευρώ κοινωνικής αξίας. Σήμερα, σε ό,τι αφορά για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε 2 δράσεις που είναι πολύ σημαντικές για μας και έχουν να κάνουν με τα ταλέντα. Τα ταλέντα της εταιρείας μας και τα μελλοντικά ταλέντα. Καταρχήν, δίνουμε μεγάλη σημασία στο εργασιακό μας περιβάλλον. Οι εργαζόμενοι είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να δημιουργούμε ένα περιβάλλον άριστης εργασιακής εμπειρίας, να αναπτύσσουμε, να εξελίσσουμε τους ανθρώπους μας και κυρίως να τους εμπνέουμε μια έννοια προσφοράς. Ο εθελοντισμός είναι μια διαπυσβήτητη αξία για την Novartis. Κάθε χρόνο αφιερώνουμε τα γενέθλιά μας στην επιστροφή αξίας στην κοινωνία και φροντίζουμε να είμαστε δίπλα σε ομάδες που χρειάζονται την υποστήριξή μας. Φέτος, οι εργαζόμενοι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη επιλέξαμε να υποστηρίξουμε τη δομή PEGAP, την Πανελλήνια Ένωση Γονέων και Κυδεμόνων Ατόμων με νοητική στέρηση και ήταν κάτι πραγματικά ουσιαστικό και συγκινητικό για όλους εμάς που πήραμε μέρος σε αυτή τη δράση. Ταυτόχρονα όμως, ζώντας και λειτουργώντας σε μια κοινωνία που η νεανική ανεργία είναι το νούμερο ένα κοινωνικό θέμα, δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε αμέτωχοι και να μην κάνουμε κάτι για αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και πέρυσι υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το ΣΕΒ και με το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο ΙΒΠΕ, υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων για 200 άνεργους πτυχιούχους σε 5 πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.
η ανάπτυξη δεξιοτήτων αφορούσε επαγγέλματα που έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση στην εποχή μας. Και πραγματικά 200 νέοι εγγράφηκαν στο πρόγραμμα και 17 από αυτούς βρήκε δουλειά με την ολοκλήρωσή του. Οι απολογισμοί διαφάνειας είναι ένας ακόμα τρόπος να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι σε ό,τι αφορά την επιχειρηματική μας λειτουργία. Έχουμε ξεκινήσει από το 2017 καταρχήν να κάνουμε μελέτες ουσιαστικότητας, που τι είναι? Είναι μια σειρά από έρευνες στις οποίες μιλάμε με όλους τους συμμετόχους μας, όλες τις βασικές ομάδες κοινών μας και βλέπουμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα για εκείνους σε ό,τι αφορά τον τρόπο που λειτουργούμε εμείς στην Ελλάδα. Ακούγοντας λοιπόν τις ανάγκες και τις γνώμεις όλων των συμμετόχων, λαμβάνουμε την φωνή τους υπόψη μας στην διαμόρφωση της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Και ταυτόχρονα, οι μελέτες αυτές είναι ένας τρόπος risk management, διαχείρισης ρίσκου και budgeting και forecasting για την επόμενη χρονιά. Ενσωματώνουμε αυτού του είδους τους μελέτες στον κοινωνικό μας απολογισμό, ο οποίος εκδίδεται αναδιετία. Και σας είπα και προηγουμένως ότι έχουμε ξεκινήσει και μια σειρά μελετών social return on investment για να αξιολογούμε την κοινωνική επίπτωση των δράσεών μας στην ελληνική αγορά. Φέτος προχωρήσαμε και ένα βήμα πιο πέρα. Έχουμε έτοιμη ακόμα μια μελέτη που αξιολογεί την οικονομική και κοινωνική επίπτωση της επιχειρηματικής μας λειτουργίας και θα είμαστε έτοιμοι να την παρουσιάσουμε αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Αυτές είναι οι κοινωνικές μελέτες στις οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. Συγκεκριμένα αξιολογήσαμε 3 εκστρατείες ευαισθητοποίησης, οι οποίες είδαμε ότι είχαν πραγματικά μεγάλο αντίκτυπο για όλες τις τοπικές κοινωνίες και το οικοσύστημα της υγείας, τους ίδιους τους ασθενείς, τους φροντιστές και τις οικογένειές τους. Και για κάθε ένα ευρώ που επενδύαμε στην τοπική κοινωνία, δημιουργούσαμε 2 ευρώ κοινωνικής αξίας. Σε μια εποχή δύσκολη και για την εταιρεία μας, αλλά και για τον φαρμακευτικό κλάδο γενικότερα, η Novartis είναι εδώ. Είναι η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία στην Ελλάδα, πρώτη όχι μόνο σε μερίδιο αγοράς, αλλά και επιστροφής αξίας στην κοινωνία. Το 2018 επιστρέψαμε το 35% του τζίρου μας πίσω στην ελληνική αγορά. Πρώτησε προγράμματα μελετών, κλινικών μελετών, στα οποία συμπολίτες μας μπορούν να έχουν ελπίδα να βελτιώσουν τη ζωή τους. Πρώτη στην υποστήριξη ενώσεων ασθενών, με έναν μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ένα μεγάλο αριθμό συνεργατών σε ολόκληρη την ελληνική βιομηχανία. Το 95% των προμηθευτών μας είναι ελληνικές εταιρείες. Και δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ για να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα, αλλά και να προσφέρουμε στους Έλληνες ασθενείς τη σωστή θεραπεία, τη σωστή στιγμή, το συντομότερο δυνατόν. Το βίντεο, παρακαλώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με προσφωνήσετε, θα με αποφωνήσετε. Ναι, απολογούμαστε, τα δύο αδέρφια, χωρίς να το καταλάβουμε, βγήκαμε ταυτόχρονα έξω. Και είμαστε και δύο αδέρφια. Απολογούμαστε και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ να μας ακούνε πριν φύγει, κάτσε πριν έρθει. Εγώ θέλω να πω ότι είναι μια πρωτοποριακή δραστηριότητα, γιατί δίνει την ευκαιρία τόσο στην ιδιωτική βιομηχανία, αλλά στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις ενώσεις, στις ΜΚΕΟ, να είναι όλοι μαζί, γιατί στην εταιρική υπευθυνότητα είμαστε όλοι μαζί. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε μαζί για να συνδημιουργούμε λύσεις και να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την υποστήριξη και προσθέτοντας πάνω σε αυτό που είπες, πιστεύω και εγώ ότι αυτό το συνέδριο έχει μία διαφορά σε σχέση με πάρα πολλά άλλα τα οποία γίνονται. Επειδή εμείς δραστηριοποιούμαστε πάρα πολύ σαν εταιρεία στον χώρο των επενδύσεων και της ναυτιλίας, έχουμε σκεφτεί ότι προσφέρουμε, οργανώνοντας ένα συνέδριο που εξετάζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη από τη σκοπιά των επιχειρήσεων, διότι είναι κοινός νους ότι αν δεν ευημερούν οι επιχειρήσεις, δεν μπορεί να ευημερήσει η κοινωνία, δεδομένου ότι είναι υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μετά τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν τα οποιαδήποτε προγράμματα και να βοηθήσουν με τον οποιοδήποτε τρόπο την κοινωνία. Και γι' αυτό μάλιστα προσπαθούμε κάθε φορά που διοργανώνουμε αυτό το συνέδριο να έχουμε έξω και 80-90% ΜΚΟΥ όσες χωρά ο χώρος, που τις γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι κάνουν πάρα πολύ σοβαρό έργο και μάλιστα αν έχετε δει, έχουμε οργανώσει το χώρο έτσι ώστε υποχρεωτικά όλοι να περνάτε μέσα από τις ΜΚΟΥ, διότι όλες προσφέρουν εξαιρετικό έργο στην κοινωνία και όλες στηρίζονται στις επιχειρήσεις που έρχονται ως ομιλητές εδώ και που θέλουμε να γνωριστούν για να δημιουργούν συμπράξεις. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς είμαστε εδώ για να ενισχύουμε τη φωνή σου και να την κάνουμε ακόμα πιο δυνατή. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.